Είναι Τετάρτη, 2 Αυγούστου του 2023 και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ελευθύνιος Μιλιζέλος και είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε για... Στοκχόλμη. Πιστεύω αυτό εδώ το μαγικό πράγμα που υπάρχει μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό που συζητάγαμε την Αθηνά πριν, πώς γίνεται να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έρχονται στο αεροδρόμιο τύπου on fleek με ρουχαλάρες, πιλιάρα, με τέτοια. Βαμμένοι πολύ. Ναι. Και εμείς ερχόμαστε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Σήκαμε πω έτσι σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το καλό μου της. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέξω αυτήν εδώ τη λειτουργία που είναι για το tablet. Βάζω αυτό εδώ. Καλή νύχτα. Το φαΐ εξαφανίστηκε σε 3 δευτερόλεπτα. Εδώ πέρα έχει καφέ. Εγώ δεν μπορώ που πετάμε. Έχουμε wifi και βλέπουμε το κρίμα μου. Περιμένουμε να βγάλουμε χρήματα από τις ξένες διαφημίσεις. Και απλά αυτή τη στιγμή αράζουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας και έχουμε ετοιμαστεί για Στοκχόλμη. Fun fact, θα πάμε να μείνουμε στην Αντωνία, Φράουλες 22, και θα πάμε και στο Pride Στοκχόλμης και έχουμε φτιάξει και νύχια. Καθόλου fun fact, πήγα χθες το βράδυ να φτιάξω την βαλίτσα μου και δεν μου έκανε ούτε ένα παντελόνι μου. Ναι, παιδιά, δεν ξέρετε τι ζήσαμε αυτό το βράδυ. Οπότε έχω πάρει εγώ κάποια κιλάκια τελευταία για διάφορους λόγους και έχω έρθει με μια φόρμα και πρέπει να πάμε για ψώνιο γιατί δεν έχω ρούχα. Φτάσουμε, θα πάμε H&M. Δεν έχω ρούχα στη Στοκχόλμη. Έχει κάποιες αναταραχές, όλα καλά όμως. Νιώθω πολύ καλά. Έχω πέρα το ρεμιστικό μου. Η θεία σπονσοράρει εταιρεία κανένα πράγμα. Εγώ ζήσω, εγώ δονήσει. Παλιά. Πάμε τουαλέτα. Εσύ γιατί φοράς γυαλιά. Επιλογή. Καλώς ήρθατε στη Σουηδία! Έχουμε φτάσει, θα πάρουμε το Flig Basarna και θα πάμε στο σπίτι της Αντωνίας. Είμαστε μέσα στο Flieger Busman Bus Pass. Δηλαδή είμαστε στο κτέλ Σουηδίας. Το οποίο μας βγήκε 12 ευρώ για να πάμε μέχρι το κέντρο. Πολύ καλή τιμή. Αν αναλογιστούμε ότι στο προηγούμενο μας ταξίδι στη Σουηδία με τον Δημήτρη είχαν πληρώσει 45 ευρώ για το Arlanda Express, δεν θα μπορούσα να ανεχτώ κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Έχει πολύ ωραία φύση και πεινάμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω την Αθηνά στο Max Burgers που πηγαίναμε συνέχεια με τον Δημήτρη και είχαμε πάθει τεριόλι στο μάχο. Είναι πολύ ωραίο το Max Burgers. Είναι το αντίστοιχο McDonald's στο πιο νόστιμο. Οπότε πάμε να γίνει χαμός. Μπήκαμε μόλις στο σπίτι της Αντωνίας και βρήκαμε... Το Γιάννη. Το Γιάννη δεν το ξέρετε, αλλά ο Γιάννης είχε έρθει, έμεινε 2 μήνες στη Σουηδία και μας είπε ότι θα έχει φύγει μέχρι να έρθουμε εμείς. Είναι. Παιδιά, καταρχάς το σπίτι της Αντωνίας μυρίζει υπέροχα, δεν αντέχω. Και τώρα θα πάμε να τη βρούμε. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που πάτησα το πόδι μου σε αυτή τη χώρα, θέλω να πάω να φάω στα Max Burgers και αυτό θα πάει να γίνει τώρα. Ήρθαμε Max Burgers. Η ζωή που έκανε glow up. Σκουλαρίκια. Τι να κάνω, αγάπες μου. Και εγώ είμαι σαν το ποτημένο vegan chicken nugget. Τέλος πάντων, έχω πάρει κάποια πράγματα, θα τα δοκιμάσουμε όλα εδώ μαζί. Έχει αλλάξει το μενού, Δημήτρη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει μέσα. Θα τα δεις όλα στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το φαΐ. Δεν μπορώ να σας το δείξω. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε στα Max θα δείτε τι φάγαμε. Αλλά εκτός από το φαΐ, ποιον έχω εδώ μαζί μου. Δεν θα ξαναέρθουμε στα μάξι. Γιατί δεν θα ξαναέρθουμε. Γιατί πέρσι που ήρθες στη Σουηδία έτρωγες κάθε μέρα μάξι, τα είδα εγώ. Φέτος μία φορά τέλος. Δεν θα καταναλώσουμε όλα μας τα γεύματα στα μάξι, ενώ εγώ έχω φτιάξει. Συγγνώμη, τι είναι όλα αυτά.
Αυτά τι? Εδώ είναι πιθανές επιλογές μαγαζιών. Αυτό εγώ το κάνεις για να έρθουμε εμείς. Είχα κάποια είδη και μετά πρόσθεσα και άλλα. Και μου λέει Max. Εντάξει, τι να πω. Και είναι και πεντανός. Κοιτάξτε εδώ τώρα, καινούργια vegan κοτομπουκιά. Μην τη φας, θα ξεράσεις. Άστε. Άστε. Πάντως εμένα έκαιγε αυτό που πήρα εννοείται. Το δοκίμασε και η ζωή και μου είπε ότι όντως έκαιγε, αν και εμένα με καίνε τα πάντα. Οπότε προτιμώ να πάμε να φάμε κάτι άλλο, γιατί εγώ εδώ δεν μπορώ να φάω κάτι, εκτός από αυτές τις κοτομπουκές. Λοιπόν, έχουμε έρθει για ένα γρήγορο καφέ σε αυτό εδώ το μαγαζί και τώρα είμαστε στη γνωστή πλατεία της Στοκχόλμης, εδώ που είναι αυτά τα γνωστά τα σπιτάκια πίσω μας, που βλέπετε δηλαδή πολύ καλά. Και ένα παλικάρι από την Ελλάδα που δουλεύει στο μαγαζί πίσω μας είπε την ιστορία του κτηρίου που ένας βασιλιάς της Σουηδίας είχε έρθει εδώ και είχε φέρει κάποιους πολύ γνωστούς να τους ταΐσει, τους μέθησε, τους σκότωσε και έθαψε τα κεφάλια τους σε αυτό εδώ το συντριβάνι. Και υποτίθεται ότι από αυτό εδώ το συντριβάνι, αν ακούσεις πολύ καλά, ακούς και τις φωνές αυτών των ανθρώπων. Έχει χαλάσει κυλιόμενη και κατεβαίνουμε με τα πόδια και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Παιδιά, είστε καλά! Οι γραμμές με μπερδεύουν πάρα πολύ. Βοήθεια! Η Αθηνά, επειδή δεν μπορεί να κατέβει τις σκάλες μόνο, της έχει βάλει το Γιάννη στήριγμα. Είμαι τον μπατόν. Τον μπατόν της Αθηνούλας. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε αυτό εδώ το σούπερ μάρκετ για το οποίο δεν είχα ιδέα την ύπαρξή του. Και τώρα η Αντωνία θα μας πει τι είναι αυτά εδώ. Το εδώ είναι ένα σκάνερ, το οποίο το παίρνεις μαζί σου μέσα στο σούπερ μάρκετ και σκανάρεις τα barcode από τα προϊόντα απευθείας και θα τοποθετείς στην τσάντα σου για να μην χρειαστεί να πας στο ταμείο. Οπότε φτάνεις στα αυτόματα ταμεία και απλά πληρώνεις. Σκανάρεις αυτό και πληρώνεις και είσαι έτοιμος να φύγεις. Τέλειο. Σούπερ. Και ξέρεις και τι έχεις. Τι έχεις σκάσει, ντάγκα ντάγκα. Εγώ ήρθα με το ποδήλατο. Τέλος. Ξεκινάμε τα ψώνια μας από μια κάρτα γενεθλίων, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει μαμά μου γενέθλια 10 Αυγούστου. Αλλά δεν ξέρω τι γράφουν, μην τις πάρω κανένα. Αυτό που λέει free. Αυτό που λέει push. Oh, μήπως έχει να κάνει με τις κράμπες. Το κράμπ σημαίνει αγκαλιά, ας πούμε, σε σένα. Το χούρα, χούρα, και χρόνια πολλά. Χουρά, αυτό το λένε τύπου... Χουρά, χουρά, έτσι, χουρά. Μπράβο. Το γκράτης δεν είναι το δωρεάν. Γκράτης... Α, μπράβο, αλλά με ένα τάπ. Γκράτης είναι... Και έτσι παίρνω μία που γράφει εντελώς δωρεάν. Ωραία, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά, δεν μ' αρέσουν. Αν θέλω να πω ότι είμαι το μεγαλύτερο θύμα του καταναλωτισμού, είδα αυτό και έκανα... Είναι αυτό που καθαρίζουν όλοι στο TikTok οι Αμερικάνοι καθαριστές. Τις πολύ δύσκολες βρωμιές με το scrub daddy και αυτό. Έχω πάρει και scrub daddy. Εμένα πιο πολύ με έπεισε αυτό που κάτι φαίνεται σαν τρομερά φυσικό, τύπου το τρώω κιόλας και καθαρίζω. Το περάσαμε ελιές καλαμάτας και καλαμών, χαλκιδική. Ο λόγος που ξέρουν όλοι σου είναι τη χαλκιδική. Σαν τη χαλκιδική. Αυτές οι ελιές, όντως. Όχι, εντάξει, πηγαίνουν και στη χαλκιδική, τις ξέρουν πως αμέρος, αλλά είναι χαλκιδίκη. Καλημέρα, κόσμο που βλέπετε αυτό το βίντεο. Καταλαβαίνετε ότι χθες δεν σας έδειξα σχεδόν τίποτα, γιατί πολύ απλά ήρθαμε, φάγαμε σαν τα βόδια, πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήραμε βοηδή πράγματα και φάγαμε και γυρίσαμε σπίτι και κοιμηθήκαμε. Οπότε σήμερα ελπίζω να είναι μια πιο ενδιαφέρουσα μέρα για σας. Σίγουρα για μας θα είναι αρκετά challenging. Να σας δείξω πώς είναι ο καιρός έξω. Σήμερα έχει συννεφιά, από ό,τι βλέπετε, αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Έχω σκοπό να πάω με την Αθηνά για ποδηλατάδα στα νησιά που ούτε καν δεν ξέρω να τα προφέρω. Οπότε τώρα θα κάτσω λίγο να ετοιμαστώ. Η Αθηνούλα είναι μέσα στην τουαλέτα αυτή τη στιγμή. Να μπω. Να μπεις, αλλά να αφήσεις τα παιδιά έξω. Ας κάνουμε έναν πρωινό χορό για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Αν ξεκινάς έτσι τη μέρα σου, σίγουρα θα ξεκινήσει με πολλά χαμόγελα. Πολλά χαμόγελα. Πολλά χαμόγελα. Λοιπόν, βγήκαμε έξω. Καλημέρα, παιδιά. Καλά, δεν τσίχτηκε καλημέρα ακόμη. Όχι. Γιατί έβαζες βλόγκο, ήμουν τουαλέτα. Λοιπόν, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει και ψυχαλίζει. Αυτές τις μέρες γενικότερα μας είπανε ότι θα έχει αυτό τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε πτωηθεί. Έχουμε ντυθεί με τα ωραία μας τα ρουχαλάκια. Μπας και βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Ναι, ρε, παιδιά, κάτι. Μπας και είμαστε και λίγο όμορφες σε αυτό το vlog. Γιατί χθες ήμασταν σε έτσι πατημένες φτέρνες. Τέλος πάντων, όλα ξέρεις καλά. Που πάμε, ήδη είχαμε απλά να κάνουμε vlog. Ξέρω ακριβώς που πάμε. Θα σας δείξω και εσάς που πάμε. Θα πάμε για brunch σε ένα μαγαζί που μας έχει προτείνει η Αντωνία, το
το οποίο λέγεται Λιμπλουμπλου. Είναι το αγαπημένο μου μαγαζί. Είναι το αγαπημένο μας μαγαζί. Θα το δείτε όμως και θα, εκεί θα καταλάβετε πώς λέγεται, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω αυτό το πράγμα. Να σας πω ότι την κάρτα την έχουμε βγάλει στην εφαρμογή που έχει για τα μέσα. Δεν είναι ανάγκη να βγάλεις κάρτα εβδομαδιαία να την τυπώσεις. Μπορείς από το σπίτι σου στην Αθήνα να το κάνεις online και να άρχισε εδώ να τη χτυπάς, γιατί είναι πολύ high-tech η φάση εδώ. Αυτά, και αυτό είναι το μετρό. Έχει πολύ ωραίες τάσεις μετρό, όπως βλέπετε, έτσι. Αυτά. Ελάτε μαζί μας μέχρι το μαγαζί που έχει τα Kallenbrühlen. Αυτά τα cinnamon rolls, τέλος πάντων, φτιάχνουν εδώ πέρα. Αποκλείεται. Δεν σε κυκλοφορώ έτσι. Fun fact, εγώ τόση ώρα ψάχνω μαγαζί για να πάμε να πάρουμε στην Αθήνα μπατόν. Γιατί πήραμε μπατόν για να περπατάει στην Αθήνα και το άφησε σπίτι της. Νόμιζα ότι θα είναι okay. Δεν ήτανε. Λοιπόν, ήρθαμε σε αυτό το μαγαζί για να δοκιμάσουμε. Είναι φούρνος τελικά, δεν είναι μαγαζί για να κάτσεις να πιεις καφέ. Και ήρθαμε για να δοκιμάσουμε αυτά που είναι σαν cinnamon rolls και τα λοιπά, σαν μπάμπκα πιο εύκολα. Οπότε θα δοκιμάσω ένα από όλα και θα σας πω την άποψή μου. Αυτό είναι το κλασικό με το κάρδαμο. Η Αντωνία μας είπε ότι είναι τα πιο ωραία εδώ στο Στοκχόλμη. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι ζεστό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ παχυδικό. Αυτό είναι με κανέλα, σαν cinnamon bun. Παιδιά, γύμι δεν υπάρχει. Φαίνεται delicioso. Και πήραμε και ένα άλλο, που είναι δανέζικο, το οποίο έχει μέσα κρέμα και blueberries. Εντάξει, φαίνεται άρρωστο. Άρρωστο. Δεν υπάρχει. Βρέχει έξω, οπότε αποφασίσαμε να κάτσουμε ακριβώς δίπλα από αυτό το φούρνο σε ένα μαγαζί που είδα ότι έχει κάτι τρομερά pancakes. Θέλω κάτι αλμυρό, γιατί θα πάθω ζάχαρο. Εντάξει, εσύ μπορείς να φας ό,τι θες. Θέλω κάπου εδώ να πω ότι η πόδη της Αθηνάς θα έχει καταφέρει μια χαρά μέχρι στιγμής σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Το λες αλήθεια, γιατί νιώθω πολύ άσχημα η πόδη. Νιώθει άσχημα η πόδη, όλα καλά θα πάνε. Νιώθει άσχημα γιατί δεν μπορεί να περπατήσει πολύ και σήμερα βρέχει και δεν μπορεί να κάνει το ποδήλατο. Δεν θέλω να σου χαλάσει το ταξίδι. Είναι όλα καλά. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Λέμε μετά από εδώ να πάμε κέντρο και να πάρει η Αθηνά μπατόν. Το πρόγραμμά μου σήμερα είναι πολύ φλού. Η Αθηνίλα έχει κουραστεί αρκετά, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τα πόδια. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε το τραμ, που δεν το έχω ξαναπάρει νομίζω, και να πάμε στο Vasa Museum, που είναι ένα παλιό καράβι Viking, το οποίο το ανέσυραν. Από Viking μας. Το οποίο το ανέσυραν από τη θάλασσα, από τα έγκατα του βυθού της θάλασσας. Και λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γύρω στα 17 ευρώ το εισιτήριο. Πάμε να δούμε τι λέει. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο με το τραμ. Το έχω κάνει σε διάφορες χώρες, άμα κουράζεσαι από το πολύ περπάτημα. Γιατί το παίρνεις και βλέπεις την πόλη με το εισιτήριο που ίσως να έχεις αγοράσει ήδη. Κανονικά σήμερα έπρεπε να κάνω ποδήλατο, έτσι είχαμε κανονίσει με τον φυσιοθεραπευτή μου. Μία περπάτημα, μία ποδήλατο, αλλά βρέχει. Οπότε έχω γίνει σκουπίδι. Νίσταξες. Καθημερινά και χωρίς. Να σου πω κάτι, οι εύζωνες χαζοί είναι που πάνε έτσι. Μπορεί να έχουν κάνει χειρουργείο. Τελείωσε. Τι είναι καν αυτό. Να σου πω, αν αυτό γιατί πέφτει, συγγνώμη, μισό λεπτό. Πρέπει να στο σφίξω. Είμαστε εδώ λοιπόν στο νησάκι Σκάνσεν. Περνάμε έξω από το Nordic Museum, που είναι αυτό εδώ το πολύ εντυπωσιακό κτίριο. Δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θα μπούμε μέσα όμως, γιατί βαριόμαστε πάρα πολύ. Και θα πάμε σε αυτό με το ακυβέρνητο καράβι, έτσι. Ξέρεις ποιος φταίει. Εσύ που βγήκαμε και είπες
Τι ωραία βροχή, είναι ο αγαπημένος μου καιρός. Εμένα μου αρέσει, εγώ και θα πήγαινα. Και τώρα έχω βραλιλέπια. Αν δεν ήσουν εσύ εδώ, εγώ θα περπάταγα στη βροχή. Πάντως γυμνάζω όλες τις μήκες, ομάδα. And just like that, γίνομαι χελώνη στη βροχή της Σουηδίας. Κάνε τη χελώνα λίγο να σε δει ο κόσμος. Έλα προς το μέρος μου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βρέχει λίγο. Βρέχει καταρακτοδός, δεν βρέχει λίγο. Η αλήθεια είναι ότι βρέχει λίγο, αλλά είμαστε εντάξει. Κούνατο! Κούνατο! Τελικά μας πήρε η Αντωνία τηλέφωνο και μας είπε ότι τελείωσε τη δουλειά. Οπότε αφήσαμε στην άκρη το βροχερό μουσείο και πάμε να φάμε. Η επιχείρηση πλοίο ναυάγησε. Όπως ναυαγίσαμε κι εμείς βέβαια. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα μπουφέ να φάμε. Θα σας τον δείξω σε πολύ λίγο. Περιμένουμε την Αντωνία γιατί σχόλασε μόλις. Ελπίζω να μην μας πνίξει η Σουηδία στα δάκρυά της. Λοιπόν, πήραμε όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Με απόλυτη ψυχραιμία. Και είναι όλα vegan, παιδιά. Δεν φαίνεται, αλλά είναι. Vegan λαζάνια, τύπου Caesar salad, τύπου τόνο σαλάτα, τύπου αυτό δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι σαν μια ινδική πανδεσία. Και τύπου beef stew. Κοντεύω να λιποθυμίσω από το πόσο νόστιμα είναι όλα, ειδικά αυτά εδώ τα λαζάνια, ας πούμε, είναι άρρωστα. Αυτό εδώ το πράγμα με το κάρι που έχει μέσα. Κουνουπίδι. Άμα σου πω ότι το κάρι με καίει. Γενικά δεν ξέρω τώρα. Έγινε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ νόστιμα όλα. Εμείς που καταλήξαμε σε βαρκάδα ξαφνικά από το πουθενά. Λοιπόν, είμαστε τώρα μέσα στο καραβάκι αυτό που θα κάνουμε tour για μία ώρα. Πληρώσαμε 24 ευρώ το άτομο. Αν θέλετε την άποψή μου, καλύτερα να δώσετε 10 ευρώ παραπάνω να πάτε το μεγάλο tour. Θα πάμε και το μεγάλο tour. Αύριο. Κάθε μέρα μέσα στις βάρκες θα είμαστε. Και όσο βρέχει και δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Ρε, άβολο που σταμάτησε τώρα να βρέχει εδώ μεταξύ. Εγώ συμφωνώ άπειρα για αυτό. Έχει να ανοίξει και το παράθυρο λίγο. Μόλις έμαθα ότι το νησί που νόμιζα ότι ονομαζόταν Σκάνσεν τελικά λέγεται Γιούρι Γκέλλερ. Οπότε τώρα έχω ξενερώσει γιατί σας έχω πει στο μισό βίντεο πάμε στο Σκάνσεν και δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο Σκάνσεν. Δεν θα πατήσουμε το πόδι μας εκεί πολύ πιθανό. Γιατί θα πάμε στο μουσείο. Είναι ένα ανοιχτό μουσείο το οποίο είναι και ζωολογικός κήπος. Έλα, πες το έτσι. Θα πάμε. Θα πάμε τότε. Κάτσε, δηλαδή το Σκάνσεν δεν είναι εκεί που πήγαμε, που ήταν το ιστορία. Το νησί αυτό λέγεται Γιούρι Γκέλλερ. Γιούρι Γκέλλερ. Μετάφραση είναι ο κήπος των ζώων. Αυτό που έχει το εθνική ιστορία. Ποιο νησί είναι. Δεν είναι σε νησί, είναι από απέναντι στη στεριά την κανονική. Τι όμορφα ρε παιδί μου, να έρθεις εδώ να κάνεις το τρεξιματάκι σου, αν τρέχεις, να περπατήσεις, αν περπατάς. Εδώ βλέπουμε εμένα και την Αθηνά χθες το βράδυ. Καλημέρα! Είμαστε εδώ στο σπίτι, ετοιμαζόμαστε. Καλημέρα! Και θα πάμε μάλλον σήμερα για ποδηλατάδα, γιατί έξω έχει ήλιο. Εχθές δεν πήγε τόσο καλά. Κλείσαμε πολύ νωρίς το vlog. Δεν το κλείσαμε δηλαδή ποτέ, γιατί κάτσαμε σε αυτόν εδώ τον καναπέ και είδαμε πράγματα YouTube κατά κύριο λόγο. Οπότε ναι, δεν γινόταν να σας δείξω και αυτό το κομμάτι. Φάγαμε πάρα πολλά ζελεδάκια. Πάρα πολλά, δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε πάθει ζάχαρο. Σίγουρο ζάχαρο. Και τώρα λοιπόν ξυπνήσαμε, ξανακοιμηθήκαμε, ξαναξυπνήσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε γκάμλασταν για να πάρουμε ποδήλατα και να πάμε εκεί σε αυτό το νησάκι που είναι το νησί των ζώων, που τον λέω εγώ Σκάνσεν, αλλά δεν είναι το Σκάνσεν. Αυτά, οπότε τα λέμε σε λίγο. Τι είναι καν αυτό που βλέπω μπροστά μου. Με το καπελίνο. Από το σκεπτικό. Για να μην είναι η κοιλιά μου έξω, έχω βάλει φανελάκι το οποίο μπαίνει, βγαίνει πολύ εύκολα. Εγώ στο είπα όμως για το φανελάκι. Crop top, ok. Αυτό το παντελόνι που έχω πάρει από εδώ γιατί δεν μου κάνει κανένα παντελόνι, οπότε είναι φαρδί και άνετο. Και επειδή πόδι πονάει, έχει πριστεί και έχει καταπιεστεί πολύ, έπαιξα κάλτσα και πέδιλο. Με σπιτάκι πάνω. Εμένα μου αρέσει, εγώ το ψωνίζω. Survive. Να σου πω. Και να σου πω και κάτι και καπελίνο. Ωραία, μπορεί να μου χορέψει λίγο. Break dance. Πάμε. Αυτό το χορό μου τον έχει μάθει φίλη μου η Φαλάρα. Αποκλείεται να το βλέπω. Αποκλείεται. Επίσης το σανσέρ εδώ είναι αυτό. Μπαίνεις μόνος σου μέσα στο φυλάκιο.
Μπαίνεις σε ένα χώρο. Κλείνεσαι εδώ, στο Αλκατράζ. Κλείνεις και αυτό. Πατάς το κουμπί. Ποιο πρέπει να πατήσω αυτό. Το BV. Και περιμένεις να πτάσεις. Ακούσεις και σαν κλανιά ήταν τον μπατόν. Έχω και τον μπατόν μαζί. Μπατόν αρμέ. Βγαίνει έξω. Είναι ο πρώτος. Σωστά είμαστε. Φιλάκια. Είναι το πλυντήριο το κάτω. Κάτσε να κλείσουμε εδώ. Εν τω μεταξύ, εγώ σκέφτομαι ακόμη το μπέργκερ που έφαγα στα Max την πρώτη μέρα που ήρθαμε και το αναφέρω τουλάχιστον 2-3 φορές τη μέρα. Και δεν σας το έδειξα, ρε παιδιά. Σίγουρα πρέπει να ξαναπάμε. Μου το έχουν ήδη τα σάλια και που το σκέφτομαι. Πρέπει να ξαναπάμε να το δείτε. Έστω να το δείτε. Πήραμε ποδήλατα! Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε! Πάμε! Πώς πάει? Ψάχνω χαρτομάντιλα γιατί όταν κάνω ποδήλατο παθαίνω αυτό. Η ζωή πήγε εκεί με το ποδήλατο στο χωματόδρομο. Δεν πάει. Και τώρα κάνουμε ποδήλατο με την Αθηνούλα. Ρε, είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Σαν τη λίμνη πλαστήρα on drugs. Έχουμε κάνει μια τεράστια διαδρομή με τα ποδήλατα. Είναι τέλεια τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Ναι, όντως είναι πολύ ωραία γιατί έχει παντού ποδηλατοδρόμους και γιατί η Αθηνούλα με το πόδι της είναι πιο εύκολο να πάρει ποδήλατο από ότι να το πάμε με τα πόδια. Και επιτέλους βλέπουμε λίγη Σουηδία. Εσείς η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε δει πολύ γιατί πρέπει να προσέχω όταν οδηγώ ποδήλατο και όχι να βιντεογραφώ. Σωστά. Ναι. Σωστά. Μπείτε στο Google και ψάξτε τι άμα θέλετε να δείτε. Παιδιά, το ποδήλατο για μια μισή ώρα διαδρομή που κάναμε μια μεγάλη απόσταση. Πληρώσαμε 11,5 ευρώ. Τίποτα. Ενώ με το πατίνι, ας πούμε, η φάση ήταν, θυμάμαι τον Δημήτρη, πληρώναμε πάρα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων, αξίζει, έχει παντού ποδηλατόδρομους. Αξίζει φουλ γιατί είναι και ηλεκτρικό. Ναι. Πραγματικά δεν κουράζεσαι. Σε σέβονται παντού στον δρόμο, δηλαδή σταματάνε να περάσει και τα λοιπά, σε προσέχουνε. Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να δείτε πιο ωραία τη Στοκχόλμη, μπορείτε να πάρετε ένα ποδήλατο. Μαντέψτε που ήρθαμε. Ήρθαμε να φάμε ωραιότατο. Τον αγαπημένο μας φούρνο. Και τώρα δεν βρέχει, οπότε μπορούμε να κάτσουμε έξω. Πάπα, κοίτα. Ήρθε ο τράπερ. Που βγήκα ψυχάλια. Θα σταματήσει κάνει καρφέ. Ήρθες και ξεκίνησε να βρέχει. Έχουμε έρθει σε ένα τέλειο μαγαζί για καφέ και συζητάμε για τα Max Burger πάλι. Θα με πάει η Αντωνία κάποια στιγμή. Αλλά πριν από αυτό θα πάμε σε ένα σουηδικό που μας έχει υποσχεθεί. Σωστά. Ναι, το οποίο ήταν recommendation μια συναδέλφου μου. Και άκουσα ότι δίπλα έχει ένα μαγαζί με πολύ extravagant κοκτέιλ. Το καλύτερο της κοκτέιλ είναι espresso martini. Η Αντωνία μας λέει συνέχεια για μπαρ και για κοκτέιλ και για ποτά. Και νιώθω ότι δεν έχει ιδέα ποιες είμαστε. Ένα κοκτέιλάκι εγώ και η ζωή και ένα virgin κοκτέιλ εσύ. Ισχύει. Ήρθαμε στο σουηδικό μαγαζί με το φαγητό. Αυτό εδώ είναι κολοκύθα γλυκιά με κάτι άλλα περίεργα μέσα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Κάτι πατατάκια που νομίζαμε ότι θα παίρναμε τις πατάτες. Πατάτες και τσιπούρα με μάγκο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω την κολοκύθα, τη γλυκιά. Παιδιά, είναι σαν γλυκό πατάτα με κάστανο. Αυτά τα πατατάκια με αυτό το dip είχαν 12 ευρώ, παιδιά. Δεν έχω φάει πιο ακριβά πατατάκια. Η τσιπούρα και αυτή πρέπει να. Αυτή είχε 30 ευρώ αυτό το πιάτο που έχει ένα κομμάτι ψάρι. Δεν ήταν κυρίως γενικά τίποτα από αυτά, αλλά είναι μάλλον πιο γκουρμέ τα πράγματα εδώ. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί και έχουμε πάρει κάτι κοκτέιλ από εδώ και Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Και αυτό εδώ έχει 16 ευρώ. Που είναι, κοιτάξτε το χέρι μου δίπλα, στην υγειά σας κορίτσια. Εγώ να πω ότι με περίπου 6 ευρώ πήρα μισό λίτρο Παλεγκρίνο και θα πίνω σπίτι μια εβδομάδα. Spicy margarita. Ωραίο, ε. Πολύ ωραία. Μαργαρέτα Υγρού, μία πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός εδώ στη Σουηδία,
που εκεί έβγαινε και κάπνιζε το καθιερωμένο της τσιγάρο πριν πάει στο θέατρο να παίξει. Πολλές φορές της είχαν ζητήσει να της φτιάξουν άγαλμα και αυτή έλεγε ότι δεν θέλει γιατί τα άγαλματα είναι πολύ κρύα και uninvited. Οπότε μετά το θάνατό της αποφάσισε να της αφιερώσουν αυτό εδώ πέρα το άγαλμα, το οποίο για να ταιριάζει με τις επιθυμίες της είναι ένα άγαλμα που είναι θερμενόμενο και είναι πάντα ζεστό. Και η κοιλίτσα της και η μητούλα της έχουν ασπρίσει επειδή όλοι πάνε και τις την πιάνουνε. Και επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό αξιοθέατο, είπαμε να βγουν τα κορίτσια φωτογραφία με το αξιοθέατο. Τέλειο. Τέλος. Πρώτο σιγά μου. Μπροστά στον κάδο. Όπως αρμόζει. Έτσι. Σε και μια τέτοια δεσποινίδα. Και εγώ κουμπάρα. Εμείς αποφασίσαμε να μπούμε σε ένα καράβι τζάμπα που μπαίνουμε με το εισιτήριο που έχουμε για τα μέσα για να κάνουμε απλά μία βόλτα και να δούμε λίγο τη Σουηδία νυχτώνοντας. Να απολαύσω λίγο τη μοναξιά μου στο πάνω μέρος του καραβιού αυτού. Το χρησιμοποιούμε σαν μέσο. Δηλαδή, μεταφέρονται με αυτές τις βάρκες, καράβια, σκάφη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφα. Δεν ξέρω. Δεν έχω λόγια για αυτή την ομορφιά. Πραγματικά νομίζω ότι θέλω να ταξιδεύω για να ηρεμεί ο εγκέφαλός μου και για να φορτίζω τις μπαταρίες μου. Επίσης, πόσο τέλειο που τώρα στην Αθήνα έχει 40 βαθμούς και εδώ έχει ψύχνα. Η Αντωνία πήγε να πέσει μέσα στη θάλασσα γιατί ξεκίνησε να περπατάει εδώ. Είμαι σε φάση τέλεια, φτάσαμε. Ενώ κινείται. Λίγο κολύμβι μέχρι τη στεριά. Από την Spice Margarita. Yep. Λοιπόν, κάνουμε ποτέ βραδινό. Έχω βάλει μάσκα για τα πόδια. Όλες έχουμε βάλει. Δεν είναι για ποδολάγους, εντάξει. Και έχω βάλει και μάσκα προσώπου. Pride είναι. Ναι. Σαν γκέι τίγρης. Τι να κάνω. Είμαστε έτοιμες Σάββατο πρωί να πάμε στο Pride. Όχι στο Pride. Περίμενε, θα δούμε. Περίμενε, θα δούμε. Εντάξει. Θα πάμε πρώτο για ένα brunch. Έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε φτιαχτεί για Pride. Εγώ έχω νύχια, οι μπλούζες μας εδώ με την Αθηνά που έχουμε ίδιες. Η Αντωνία έχει ντυθεί μια φράουλα. Έχουμε βάλει τα πράγματά μας. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Έχετε πει για το Pride γιατί έχουμε τους δισταγμούς. Έχουμε τους δισταγμούς γιατί το τελευταίο μήνα έχουν γίνει κάποια επεισόδια στη Σουηδία θρησκευτικού περιεχομένου. Μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω πάρει αυτό για να βάλω μετά. Κάψαν το Κοράνι, οπότε υπήρχαν αντιδράσεις και από την απέναντι πλευρά. Και γενικά υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα γίνουν σοβαρά επεισόδια. Όμως σοβαρά επεισόδια, όχι ότι ναι, θα όχι, πετάξουν, θα πετάξουν πέτρες. Οπότε φοβόμαστε. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Παρ' όλα αυτά είμαστε στο mood. Αυτό είναι το outfit της ημέρας για το Pride. Έχω βάλει αυτές εδώ τις tie-dye κάλτσες. Το jean. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα μου, την έχει πάρει η Αθηνούλα, ειδικά για το Pride της Στοκχόλμης. Αυτό το υπέροχο που κάνω στις κλέλιας, άνδραλη. Και τα κοσμήματά μου από Not Today Jewelry. Not Today Jewelry, την αγαπημένη Μαρία Φαλάρα Productions. Έχεις πάρα πολύ γκλίτερ στη μύτη. Τι να κάνουμε, αγαπή. Λάμπο. Έχουμε βγει έξω και είμαστε έτοιμοι να πάμε για πρωινό. Έτσι, ψύχρεμες. Η Αθωνία πετάει τα σκουπίδια σαν την παρανοϊκή. Σαν μια παρανοϊκή φράουλα. Γλυκιά φράουλίτσα. Γεια σας αγαπημένα μου μωρά, πόσο φράουλίτσα, γλυκιά και νόστιμουλα. Πάμε, πεινάω. Τέλειο. Όλα καλά παιδιά, εντάξει. Συνεχίστε το δικά μου. Εμείς εδώ τίποτα. Έλα παιδιά, τηλεύω, θέλω κι εγώ.
Ήρθαμε στο Μαχάλο, αυτό εδώ το Μαχάλο μαγαζί, που μας το πρότεινε η Αντωνία. Όπως... καλύτερα σας φέρνω. Ισχύει, όλα στα καλύτερα μας πας, ευχαριστούμε. Και τώρα ειδικά το μεσημέρι θα μας πας στα Max Burgers. Να πω ότι αυτό εδώ το μαγαζί είναι vegan. Αθηνά, δείξε την κομπούτσα που πήρα. Τέλεια. Tropic Thunder. I want a kombucha and I want it now. Αντωνία, πόσο ταιριάζει με τα κολόχαρτα πίσω, τα έχεις δει? Ήρθαν τα πρώτα πράγματα που είναι τα πρώτα. Σοκαριστικό όλο αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου, τα μικρά και τα όμορφα. Πήραμε πάλι ποδήλατα. Με εγκαταλείψανε μόνοι μου και θα τους σκοτώσω. Κάνεις κοπελάρα. Λέει, α, η ζωή δεν πρόλαβε. Ρε, σηκώνεται και φεύγει αυτή, μας παρατάει πίσω. Εδώ είναι η αφετηρία του Pride, αλλά είμαστε λίγο αγχωμένες, δεν ξέρουμε φοβόμαστε. Αν θέλουμε να πάμε. Είναι πολύ ωραία και έχει και τέλειο καιρό. Ισχύει. Τι θα κάνουμε? Πήσαμε μόλις τα ποδήλατα και πίσω μας είναι η παρέλαση. Θα βάλω να κάτσουμε σε ένα καφέ γιατί είμαστε λίγο χεσμένες, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Ελπίζουμε να μην συμβεί τίποτα. Λογικά δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Ωραία μυρίζεις. Και εδώ το υπέροχο σημείο να πιούμε καφέ. Σε ένα πλωτό καφέ. Άλλο ένα ονειρικό μαγαζί που ήρθαμε απλά για να πιούμε ένα αναψυκτικό κάτι. Δεν το πιστεύω ότι είναι πλωτό. Ένα ψύχρεμο μαγαζί. Δευτελό είναι, όχι πλωτό. Θέλω κάπου εδώ να πω, παιδιά, ότι βλέπουμε τώρα τον κόσμο που γυρίζει από την παρέλαση και είναι τόσο όμορφο το γεγονός ότι έχουν πάει όλοι με τα παιδιά τους, έχουν πάει παππούδες, έχουν πάρει τα κατοικίδια τους, είναι όλοι χαρούμενοι, κόσμος, μουσική και εντάξει ρε παιδιά τώρα. Είναι όμορφα και στην Ελλάδα στο Pride όταν είχαν έρθει οι γονείς με τα παιδιά τους που τα στηρίζανε, οι LGBT γονείς, ήταν πάρα πολύ γλυκό. Γιατί τώρα για την αγάπη μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, ούτε για κάτι άσχημο, ούτε για κάτι κακό. Είμαι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στη γη, παραγγείλαμε, περιμένω να πάρω τις παραγγελίες μας και θα σας δείξω τι έχουμε πάρει. Λοιπόν, μοτσαρέλα στίξα από Max Burgers με σος sour cream onion. Είμαστε σε μια τέλεια ταράτσα. Iconic vegan κοτομπουκιά που κλέβω από την Αθηνούλα. Επειδή είναι τρομερά crispy απ' έξω. Είναι πάρα πολύ ωραία κοτομπουκιά, ψεύτικη, πραγματικά. Η γεύση είναι άρρωστη. Crispy parmesan, που είναι με ψεύτικο κοτόπουλο, το οποίο είναι καυτερό μέσα. Παιδιά, γιατί δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Παιδιά, ακούστε λίγο ήχο. Ακούστε. Ήρθαμε στο Espresso House, που είναι ένα αντίστοιχο μαγαζί με το Starbucks, και πήρα ένα πιο cold brew. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλό μαγαζί με τον καφέ το καταλαβαίνεις από τον cold brew. Εσπέσιος και πολύ νόστιμος. Μπράβο στο Espresso House. Θα δοκιμάσω κι εγώ το latte από το Espresso House. Τι? Δύο λάθη. Τι λάθη? Το ένα, μου έκαψε τη γλώσσα. Ποτέ δεν πρέπει κάποιο τέτοιο του καπουτσίνο, λάτε, καπουτσίνο μόνο διπλό, δεν πρέπει ποτέ να καίει ο καφέ στη γλώσσα. Σημαίνει ότι είναι λάθος, είναι καμένος. Οπότε θα ψηφίσω σαν καλύτερο καφέ το Fabric, νούμερο 1. Και νούμερο 2, τη Μολόχα. Μαλόχα. Μαχάλο. Αν υπάρχω ή αν δεν υπάρχω σε αυτήν την μπάρκα. Γιατί το λες αυτό? Μισό λεπτό, κουράστηκα. Μου θυμίζεις στο Toy Story το 2 αυτόν τον τύπο που κούτσενε, που το έπαιζε καλός και στο τέλος ήταν κακός? Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου με Αλεξάνδρα που περπατούσε έτσι. Τέλος. Για πες, ζωή.
θύμισα να βρέχει. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε. Είμαστε αυτή τη στιγμή για εκεί, έτοιμες να πάμε τις βόλτες μας και εγώ είμαι προετοιμασμένη για όλα. Έτσι, Αντωνία. Μα κοίτα τι ωραία που είναι η Αντωνία. Εσύ είσαι σαν καπότα και εγώ είμαι σαν Γερμανός τουρίστας στην Αθήνα. Χθες το βράδυ, εντωμεταξύ, έκανα κάτι φρικτό με τα κορίτσια. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήραμε άπειρα ζελεδάκια που τα βάζουν εδώ πέρα Σουηδία σε σακούλες. Ήτανε τέλεια. Απλά δεν σας τα έδειξα για να δείτε λιγάκι τι έχουμε. Θα σας τα δείξω μετά στην κουζίνα. Πρέπει βασικά αυτό να δουν όλο το ράφι με τα αποφάγια. Ισχύει, όταν παιδιά. Δεν είχε τίποτα εκεί πάνω. Καλέ, έχει το πιο υγιεινό ψυγείο, έχει πράγματα μέσα. Και είδατε, για... δεν να με, να με χαλάσετε, ρε. Ναι, εμείς φταίμε. Και εκεί που ήμασταν εχθές στο σούπερ μάρκετ, με τα παπουτσάκια μου, τα μικρά και τα όμορφα, έχω πατήσει πάρα πολλά ζελεδάκια. Οπότε τώρα κολλάει από κάτω το παπούτσι μου. Δοκιμάζει παπούτσια και μάλλον πήρε αυτά. Και θα έλεγα ότι δεν είχα σκοπό να πάρω παπούτσια, αλλά το συζητούσαμε στη δουλειά και έλεγαν και άλλες κοπέλες ότι τρέχουν, ότι τα αλλάζουν συχνά και ότι τώρα έχει εκτός. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα αλλάζει συχνά. Αυτή είναι η βλακία, ότι είναι πανάκριβα, που 200 ευρώ είναι καλό ζευγάρι και πρέπει να τα αλλάζει κάθε χρόνο. Μια χαρά. Καλή τιμή. Υπέροχη. Έξω βρέχει και η κατάσταση είναι υπέροχη. Περνάω χάλια. Λες βλακίες τώρα. Παιδιά, λίγη δροσίτσα. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που δεν εξωβρέχει. Μα είναι πολύ όμορφα, ρε παιδιά. Μαγαζί που λέγαμε τόση ώρα. Αντωνία, πώς λέγεται αυτό το μέρος? Ρόζενταλ. Είναι τύπου σαν περιβόληση. Εγώ είμαι σε φάση πάμε να φάμε. Ελάτε, τι ωραία που είναι εδώ. Αν κάνει καλή μέρα, μπορείς να κάτσεις και εκεί. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάτσουμε εκεί γιατί βρέχει. Αν μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείτε να δείτε βίντεο στο πώς είναι να κάθεσαι εκεί για να παίρνεις αγλάδια από τα βέντε. Μάλιστα. Ήρθαμε τελικά, δεν είχε να φάμε μεσημεριανό, πολύ κρίμα όλη η φάση, αλλά δεν πτωούμαστε, πίνουμε καφεδάκι σε αυτό το ιδυλιακό τοπίο και μόλις έφαγα ένα τέτοιο που έχει μέσα raspberry και κρέμα και ένα κανέλ μπούλαρ, το οποίο είναι το κλασικό. Είναι ένα μπούλε, πολλά μπούλαρ και βρέφουμε από πάνω. Τέλεια. Πάντως, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα, περνάω πολύ ωραία, περπατήσαμε στο δάσος, είδαμε ελάφια, μας έβρεξε η βροχή. Ένιωσα ζωντανή ξανά. Καταλαβαίνετε λίγο τη φάση. Πιστεύεις θα παραμείνω σε αυτή την μπουκιά που έκοψε? Όχι. Είμαστε σε ένα Uber γιατί βρέχει καταρρεκτοδός και τα κορίτσια δεν παλεύουν να περπατήσουν. Η Αθηνούλα δηλαδή, γιατί έχει και ένα πόδι στη μέση. Κυρία Πόδι, που θυμάζει μας διακοπές. Οπότε τώρα θα πάμε στο μπουφέ που πήγαμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, πότε ήρθαμε. Για να την πρώτη θυμάσαι. Μας σαμπουκιάσουμε. Καταλήξαμε εδώ, στο πιο ευτυχισμένο σημείο στον πλανήτη. Έκανες τόσο manifestation. Max never betrays you. Πάμε σπίτι να πάμε ζελεδάκια και να δούμε YouTube. Δεν πιστεύω να φαίνομαι ταλαιπωρημένη. Μια χαρά φαίνεσαι. Εγώ που έχω πάρει 7 κιλά από το πρώτο δευτερόλεπτο που πατήσαμε εδώ. Γιατί εγώ, η Αντωνία μας θέλει εδώ. Πιστεύω θέλει να φύγουμε. Ή θέλει να φύγει εκείνη. Αυτά είναι τα ζελεδάκια που σας έλεγα από χθες. Δεν φαντάζομαι. Έχει γεύση τσιχλόφουσκο αυτό. Τι φάση. Βοήθεια θα πω. Βρέχει λίγο. Πήραμε να φάμε λίγο σούσι, τα λέμε σε λίγο. Το vlog μου εντωμεταξύ είναι πήραμε να φάμε, τρώμε, πάμε να φάμε, φάγαμε. Πάνω που νομίζαμε ότι τίποτα δεν πάει στραβά πλέον. Έχει χαλάσει υποτίθεται αυτό. Αυτό είναι το στεγνοτήριο. Βάλαμε ένα πλυντήριο. Με όλα μας τα ρούχα. Ναι. Και ήρθα να δω αν δουλεύει το στεγνοτήριο. Δεν δουλεύει το στεγνοτήριο.
Λέει εδώ πέρα ότι έχει χαλάσει ο θερμοστάτης και ότι έχουν παραγγείλει ανταλλακτικά στις 3.8. Εκείνο το στεγνοτήριο λέει μην το χρησιμοποιείτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε βρέχει όλη μέρα. Και εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε εγώ δεν έχω ούτε ένα ρούχο που να μου κάνει γενικά στη ζωή μου. Μην το βάλεις στους 40, βάλ' το στους 30. Εδώ λέει ότι πάει πάνω από 100 βαθμούς. Αυτό δεν το είδαμε. Ναι. Είναι η αλήθεια. Στο μεταξύ έγινε το επικό που ξαφνικά εδώ έχει ήλιο και εγώ θα προσπαθήσω να στεγνώσω αυτό το παντελόνι. Μήπως δεν βγω έξω γυμνή. Αφού επιβίωσα από το βραστήρα για τα ρούχα. Τα κατάφερε υπέροχα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μισά τα απλώσαμε πάνω στο σπίτι της Αντωνίας. Δηλαδή η Αντωνία θα γυρίσει πάνω και θα φάει φρίκι που θα δει όλα αυτά τα ρούχα. Αλλά δεν πειράζει, τα καταφέραμε. Γιατί είναι και όλα μας τα ρούχα, έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι να φορέσουμε. Επίσης, η Αθηνά καθάρισε από κάτω τις παντόφλες της Αντωνίας που τις φοράει μες στο σπίτι, γιατί κατά λάθος έβαλε έξω. Το πλυντήριο δηλαδή, όχι έξω στον δρόμο. Όχι στον δρόμο, μην το βλέπει αυτό και η Αντωνία και φάει καμιά φρίκη. Αυτά και τώρα πάμε στη Μολόχα, μαχάλο. Γιατί δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τίποτα νέο. Είμαστε okay με όσα ήδη ξέρουμε για τη Στοκχόλμη. Ισχύει. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Μια χαρούλα. Αυτό δεν λέει να με εγκαταλείψει τόσες μέρες. Η πόδι, εντάξει, δεν ξέρω τη φάση. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ στα λεωφορεία έχει να φορτίσει και το κινητό σου, αμαλάχι. Τέλειος. Καταπληκτικός. Ο ΑΣΑ Στοκχόλμης. Άλλο ένα απλό πρωινό. Που επαναλαμβάνουμε γιατί είμαστε πιστές στο όραμά μας. Είναι όλο vegan, έχει και καλά κομματάκια από bacon και tofu scrambled eggs. Οπότε πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Αυτό είναι τέλειο. Πήραμε ένα διαφορετικό γιατί είμαστε περιπετειώδεις που έχει raspberries, blueberries. Πάμε για το επόμενο πιάτο. Μετά από μία στοκχολμιανή ποδηλατάδα, αποφασίσουμε να πάμε στο μουσείο Σκάνσεν, που είναι το ανοιχτό μουσείο εδώ πέρα στη Στοκχόλμη, στο νησάκι αυτό που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι το Σκάνσεν, δηλαδή αν πατήσετε Σκάνσεν θα σας βγει το νησάκι. Είναι ένα ανοιχτό μουσείο που έχει σπίτια από όλους τους αιώνες, τις σουηδικά σπίτια. Και νομίζω ότι έχει ελεύθερα ζωάκια. Έχει ελεύθερα ζωάκια. Γενικά ανυπομονώ να πάμε να μπούμε μέσα. Φαίνεται καταπληκτικό. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Σκάνσεν και θα μπούμε μέσα σε αυτό. Μπήκαμε μέσα σε ένα τρενάκι. Εδώ έχει πάρα πολλά ζώα. Κτηνά θα έλεγε κανείς. Α! Αυτά τα βλέπαμε με τον Δημήτρη πέρσι συνέχεια και απορούσαμε γιατί έχουν άσπρα μούτρα και μαύρα μάτια. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο. Ακούω όλη μέρα τα ίδια πράγματα. Τι ακούς? Θα πάω κοντά δίπλα να γυρίσουμε. Δεν θέλω. Από την πρώτη μέρα, πριν καν φτάσουμε. Εγώ έχω πάθει εδώ γιατί ήρθα, υποτίθεται καλοκαίρι, επειδή θα έχει τέλειες μέρες και βρέχει κάθε μέρα. Μα είναι ωραία γιατί μυρίζει χειμώνας. Βοήθεια. Μυρίζει χειμώνας. Δηλαδή να αυτοκτονήσω μπροστά στο τυφλό της μάτια. Εγώ γιατί δεν πάω με αυτό και πάω περπατώντας. Μάλλον αυτό πρέπει να έχει και παιδί για να πάρει. Παιδί μου! Αρνούνια! Μιου μιου! Αρνούνιου! Η ζωή έχει πάθει αμνησία εδώ πέρα. Τα αγαπώ! Δεν ξέρω να δει ποτέ τίποτα. Αθηνά! Είναι σαν ένας ουρανός! Ουρανός, παιδιά! Είναι ένα κατσίκι μέσα. Προσπαθεί να κάνει σεξ με τα άλλα κατσίκια. Όλα καλά. Καλέ! Εκεί έχει φώκια. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ανάσκελα μέσα στη θάλασσα. Για τα γεράκια της πάνω στην κυλούμπα, τη ζάνε εμένα τώρα. Εγώ κλαίω γιατί θέλω να αγκαλιάσω μια φώκια. Και της λέω να αγκαλιάσει εμένα και δεν το δέχεται. Σως. Που πας βιδρούνι μου μικρό, που πας. Έχει μικρά γουρουνάκια παιδάκια. Τι είναι καν αυτό? Μάλλον καταλήξαμε να μπαίνουμε στο ζωολογικό κήπο και κοντεύουμε να αυτοκτονήσουμε. Η ζωή κλαίει κάθε δύο λεπτά. Εγώ προσπαθώ να γκουγκλάρω και να καταλάβω αν όντως είναι αυτός ένας χώρος που προστατεύουν τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση. Γιατί έτσι λέει, ότι είναι ένας χώρος προστασίας άγριων ζώων. Αλλά τι είναι και ο ζωολογικός κήπος?
μοιάζει σαν ζωολογικός κήπος και εγώ φοβάμαι ότι έχουμε πληρώσει για να μπούμε εδώ, που έλεγε ότι είναι απλά ένα ανοιχτό μουσείο με ζώα στο ελεύθερο περιβάλλον τους. Καλά, είμαστε τους όμορφα ζωάκια. Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος άραγε, να μάθουμε. Μέχρι στιγμή το research της Αθηνάς λέει ότι εδώ είναι για την προστασία αυτών των ζώων. Θα συνεχίσω όμως το research γιατί... Και θα ενημερώσουμε. Καλά, εμείς υποφέρουμε και μόνο που τα βλέπουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω γιατί τα αγαπώ τόσο πολύ όλα αυτά τα ζώα, χωρίς να τα έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Όχι, δεν ξέρουμε ούτε το όνομά τους. Θέλω να τα κλέψω, να τα πάρω σπίτι μου. Βέβαια, δεν νομίζω να επιτρέπεται αυτό. Μάλλον όχι. Γεια σου, Αντωνία. Γεια σου. Πάλι σε βάρκα. Πάλι σε βάρκα. Δεν έχω πει σε βάρκα ένα χρόνο και ήρθατε εδώ και έχω πει τρεις φορές. Και έχουμε παραγγείλει να πάμε και απλά πεινάμε. Καθόλου δεν πεινάω. Έχω φάει του σκασμού αυτές τις μέρες. Αλλά θέλω να δοκιμάσω τι φάει θα έχουν εδώ. Γενικά τρώμε πολύ παραδοσιακά. Δηλαδή μπέργκερ, Ιταλικά, ένα μαξ. Ένα μαξ τώρα. Πολύ ωραίο θα ήταν. Αύριο. Πριν ένα δευτερόλεπτο που δεν πεινάς καθόλου. Η γεύση και η αίσθηση που μου έχει αφήσει αυτό το vegan burger μέσα στο στόμα δεν υπάρχει. Ήρθε το φαΐ μας. Αχ, η δική σου φαίνεται τέλεια. Οριακά το πιο ωραίο φαίνεται το δικό σου. Τρελαίνομαι πάρα πολύ για το σπαράγγι. Λίγο ψωμάκι για παπάρα να είχαμε. Είναι πεντανόστιμο πραγματικά, αλλά να πούμε κάπου εδώ ότι έχει και 30 ευρώ αυτό το πιάτο σχεδόν. Γκοσκάτι βασικά. Ποιο μαγαζί είμαστε, Ρεντονία? Στο Πρίμο Τσάου Τσάου. Αυτό που είναι 10 η ώρα το βράδυ και είναι έτσι έξω. Wow. Τι συμβαίνει εδώ πάλι? Άσε με. Δεν έχουν καν τελειώσει αυτά που έχουμε σπίτι. Είναι τέλειο αυτό το ζελετά. Αντωνία. Καλημέρα. Μέρα 7. Είμαστε μία μέρα πριν την αποχώρησή μας. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ωραιότατες βόλτες. Θα πάμε να φάμε ένα ωραίο πρωινό σε ένα μαγαζί που δεν μπορούμε να σας πούμε γιατί είναι μυστικό. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε. Και δεν μπορείτε και να μαντέψετε. Και μετά λέμε να βρούμε την Αντωνία και να πάμε στο Mall of Scandinavia για να πάρουμε δωράκι. Γιατί αλήθεια είναι ότι δωράκια για τον Αργύρι δεν έχω πάρει για τον Αργύρι δώρο. Δεν έχω πάρει για κανέναν βασικά δώρο. Έχω πάρει μόνο για τον Μπορφ που δεν σας το έχω δείξει. Κιόλας. Μήπως και εδώ του πήρε στην πόλη τελείωσε. Του πήρε ένα από αυτά τα απέσια τουριστικά σφινάκια. Εδώ θα είναι, πιστεύω, δεν το βγάλω. Εκεί είναι. Γενικά πλέον, από ένα σημείο και μετά που έχουμε πολλούς φίλους αγαπημένους, δεν μπορούμε να παίρνουμε σε όλους δώρα γιατί δεν χωράνε τη βαλίτσα μας. Αλλά με το που δούμε κάτι και σκεφτούμε κάποιον, δηλαδή, αχ, αυτό για. Το παίρνουμε. Βρέχει λίγο, ψιλοβρέχει. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να πάρουμε ποδήλατο. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ να περπατήσω πάρα πολύ. Μουσεία δεν έχουμε δει. Μας νοιάζει όμως. Εγώ σε αυτό το ταξίδι είπα ότι θέλω να πάω Σουηδία και να ζήσω λίγο όπως θα ζούσε ένας local. Να πάω στα ψιλο-local μαγαζιά εκτός από το Max. Να τσιλάρω, να ξεκουραστώ. Γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά από άποψη δουλειάς. Οπότε δεν θέλω να έχω τίποτα στο μυαλό μου ιδανικά. Και δεν σε αφορά και κάποιο άλλο δεν έχει δει κανένα μουσείο. Αν μπορούσε αυτός ο άλλος να περπατήσει, θα ήταν όλα πιο εύκολα. Μα στο Vasa Museum έχει καροτσάκι, ρωτήσαμε. Θυμάσαι ότι κλάματα έριξες μέχρι να φτάσουμε στο Vasa Museum. Εγώ έχω κλάψει. Που... Έκλαιγες. Εγώ σε αυτό το ταξίδι έχω κλάψει 5 μόλις φορές και το θεωρώ επίτευγμα γιατί είμαι μία κουτσή σε μία χώρα στην οποία βρέχει όλη μέρα. Και εγώ ήρθα εδώ γιατί θα έχει καλό καιρό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Απλά τα έχετε να σε ταλαιπωρήσω επιπλέον. Δεν μπορώ που το κάνει all about me ενώ είναι all about her. Πάλι στο Μαχάλο ήρθαμε. Καλά που σε έφερα. Τι ωραίο μαγαζί, πού το ξετρύπωσε. Πραγματικά φαίνεται όλα τέλεια, ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Είναι vegan, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εγώ πήρα ένα πιάτο από το οποίο τρώω το 1/3 του. Απλά επειδή το 1/3 αυτό είναι πεντανόστιμο. Έχεις πει ότι έχουμε πάρει απλά όλα τα ίδια και είμαστε απλά ίδιες.
Λοιπόν, πήραμε ένα Uber για να έρθουμε στο Vasa Museum που δεν έχουμε, που δεν ήρθαμε την προηγούμενη φορά. Και ο οδηγός του Uber, εγώ ήμουν ακριβώς από πίσω διαγώνιο και έβλεπα ότι έψαχνε. Προφανώς μας άκουσε να μιλάμε και νόμιζε ότι είμαστε Ιταλίδες. Ναι. Και έψαξε στο Google Translate τη λέξη Arrivederci. Και εγώ είπα στα ελληνικά στη ζωή ότι νομίζω ότι αναζητάει τον τρόπο να μας αποχαιρετήσει. Και την ώρα που πάμε να φύγουμε, του λέμε thank you κτλ. Και πατάει το play και το Google μας λέει Arrivederci. Ήθελα να βάλω τα κλάματα, ήταν ό,τι πιο γλυκό μου έχει συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι με αγάπη και αισθήματα. Ήταν τόσο cute αυτός ο νεαρούλης κύριος. Τέλος πάντων, και βάλαμε και tip. Ήταν τέλειος ρε παιδιά, τι ωραίες εμπειρίες. Και τώρα έχουμε έρθει στο Vasa, ευτυχώς δεν βρέχει, αλλά έχει μία ουρά 46 χιλιόμετρα. Αυτό στο τέλος του δρόμου είναι το Vasa και αυτή είναι η ουρά. Και αυτή είμαι εγώ. Να πούμε λίγα λόγια για το Vasa Museum, μιας που πάμε. Αυτό είναι το Nordiska Museum, που δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πανέμορφο απ' έξω. Ωραία, να πάμε και εκεί. Το Vasa είναι ένα πολεμικό καράβι, έτσι, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι στη Στοκχόλμη το 1628. Μετά από 333 χρόνια στο βυθό της θάλασσας, το τρομερό πολεμικό πλοίο ανασύρθηκε και το ταξίδι του μπορεί να συνεχιστεί. Σήμερα το Vasa είναι το πιο όμορφα διατηρημένο πλοίο του 17ου αιώνα στον κόσμο και μπορείτε να το θαυμάσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσείο στη Στοκχόλμη. Το Vasa αποτελεί έναν μοναδικό θησαυρό τέχνης. Το 98% του πλοίου είναι κατασκευασμένο από αυθεντικά κομμάτια και εκατοντάδες σκαλιστά γλυπτά. Πέρα από το ίδιο το πλοίο, το Vasa στεγάζει διάφορες εκθέσεις οι οποίες περιγράφουν συνάμα μία μακρά ιστορία του Vasa. Εδώ είναι το μουσείο. Και εδώ είναι το έκθεμα. Ακυβέρνητο το καράβι, η Αθηνούλα μας. Ήταν ένα μεγάλο καράβι, ήταν ένα μεγάλο καράβι. Περίεργος χώρος, ε. Είναι σε θέατρο, κάθονται όλοι σε διάφορα ύψη και το κοιτάνε. Οι ναύτες στο καράβι Vasa φορούσαν πασούμι γκαμότι. Το πασουμάκι των πειρατών ήταν σε αυτό το μέγεθος. Θυμίζει τα Gucci τα τώρα. Ναι, τα Gucci, τα Mules. Αλλά ήταν η πρώτη εταιρεία που βγήκε που ήταν η γκαμότι. Εδώ βλέπουμε τα κοσμήματα Falara Not Today Jewelry που έφτιαχνε για τους ναύτες τους τότε, τους πειρατές. Το 1668. Γενικά έχει διάφορα πράγματα μέσα από το καράβι. Εγώ να σας πω την πλήρη αλήθεια, ψιλοβαριέμαι. Αυτός είναι και ο λόγος που μισώ τα τέτοιου τύπου μουσεία, γιατί έχει απλά κάποια αρχαία πράγματα που, okay, έχουν ένα ενδιαφέρον. Βλέπεις εδώ το μέγεθος αυτού του καραβιού. Εντάξει, έχω δει και μεγαλύτερα. Έχεις δει εσύ μεγαλύτερο καράβι από αυτό. Ναι. Εδώ σου έχει τους ορόφους του καραβιού και το τι κάνανε μέσα σε κάθε όροφο οι άνθρωποι. Φορούσε πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Περίπου 30 άτομα από τα 333 που επέβαιναν σκοτώθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. Πολύ σωθήκανε. Το ύψος των επιπέδων ανάμεσα στους ορόφους ήταν αυτό εδώ. Κοντούλη δεν σου έλεγε στους ειδούς τότε. Υποτίθεται ότι είναι ο πιο ψηλός λαός. Ελάτε μαζί μου. Πάμε τώρα να βγούμε στο κατάστημα του καραβιού. Ελάτε μαζί μου. Εδώ βλέπουμε μια επιβένασα, επιβίστασα, επιβένουσα, επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Ήτανε κρουαζιερόπλοιο, τι ήτανε? Πολεμικό πλοίο ήταν. Α, δεν ξέρω γιατί το έχω πει. Πολεμικό πλοίο. Α, πολεμούσανε με αυτό. Ναι, δεν πολεμήσανε γιατί με το που ξεκίνησε βυθίστηκε. Αλλά κοίτα εδώ λεπτομέρεια. Έρα ρε τη λεπτομέρεια. Ήθελα να το φτιάχνανε 30 χρόνια για να βυθιστεί μέσα σε 2 ώρες. Η ζωή μου ακριβώς αυτό που. Ωραία. Κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά πολύ κομψό, πολύ όμορφο, πολύ καλοσχηματισμένο. Έτσι. Πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, αλλά όχι για να είναι ένα μουσείο μόνο γι' αυτό. Ρε παιδί μου, ναι, το έβλεπα σε ένα μουσείο γενικότερα με πράγματα. Παλιά. Σου ειδικά. Εδώ βλέπουμε το Στάθη Ψάλτη. Συγγνώμη, είναι Nordic Super Hero αυτός. Είναι σαν τον Ηρακλή. Αλλά σε ειδικό. Εγώ. Από τη στιγμή που μπήκαμε εδώ μέσα. Ακριβώς. Και μετά λένε ότι εμείς Έλληνες βγάζουμε από τη μύγα ξύγκη. Εδώ έχουν πάρει ένα ραμολί από τη θάλασσα, έτσι. Ένα ξεπλημένο, ξεφτισμένο καράβι και έχουν κάνει ολόκληρο μουσείο. Τον 16 ευρώ. Πληρώνεις και 20 ευρώ, 16 ευρώ, έτσι. Πληρώνεις 16 ευρώ. Για από τα πεις. Τίμια λεφτά στον υδρότα τον ελληνικό που έχει στάξει πάνω στα εργατικά σου χέρια.
και τη βλέπεις ένα ακυβέρνητο καράβι. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι ένα πειρατικό του Captain Eagle. Εσύ πίστευες πολλά. Ήταν βέβαια ένα πολεμικό πλοίο. Έχει το ενδιαφέρον του. Αλλά τώρα στην ταχωριά μου που σε έφερα μέχρι εδώ και περιμέναμε όλη αυτή την ουρά. Από την άλλη, να μην έχω πάει ούτε σε ένα μουσείο να με πουν απέδευτη. Θες να σε πάω στο Μοντέρνας Τέχνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει συμβεί. Εγώ έχω βγει off, γιατί χάλασα όλη μου την ενέργεια στο πλοίο. Συγγνώμη, ζωή. Συγγνώμη για όλα. Στο πλοίο το απέσιο, εντάξει. Δεν έχω άλλη ενέργεια. Επίσης, έξω έκανε πάρα πολύ κρύο. Και τώρα θέλω απλά να μπω κάτω από μια κουβέρτα, να φάω κάτι και να κάνω νάνι. Arrivederci. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να σας δείξω πολλά, αλλά άξιζε 100% και ήταν και πιο φτηνό από το Βάσα. Δηλαδή, αν είστε λίγο της τέχνης, ελάτε όπως και δίποτε. Δεν ξέρω τι εκθέσεις βέβαια θα έχει όταν έρθετε. Τώρα είχε τελείως διαφορετικές από αυτές που είχαμε δει με τον Δημήτρη πέρσι, αλλά ήταν πραγματικά πολύ ωραία και πέρασε και η Αθηνά καλά. Ήταν πολύ ωραία, ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Βαριόταν η Αθηνά να πάμε. Έχουμε έρθει να πάρουμε την Αντωνία από τη δουλειά. Και βλέπουμε αυτούς τους ουρανοξύστες που, αν κατάλαβα καλά, είναι σπίτια. Βοήθεια! Φυσάει λίγο, αλλά νομίζω θα επιβιώσω. Η μεγάλη Ελληνίδα ρευματολόγος. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο σκανδιναβικό μολ. Εγώ έχω πάρει από την είσοδο ένα μαξίβιο, γιατί δεν μπορώ να περπατήσω άλλο. Από το κρύο και από το περπάτημα μου έχει κοπεί το πόδι. Και η ζωή με την Αντωνία τρέχουν στα μαγαζιά σαν τις μουρλές. Αντωνία, συγγνώμη για όλα. Όσο Μαξ δεν έχει φάει στη ζωή σου στη Σουηδία, θα φας εδώ. Μαντέψτε που ήρθαμε να φάμε. Δεν θα το πιστέψετε. Θα δοκιμάσουμε για πρώτη φορά. Δοκιμάζω για πρώτη φορά Μαξ στη Στοκχόλμη. Δεν έχω πάει κάτι πιο αισθητικό στη ζωή μου από αυτό εδώ το vegan burger. Το σκέφτομαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Προσεύχομαι σε αυτό πριν κοιμηθώ. Τι θα κάνεις από αύριο, σε ρωτάω. Κάναμε μία βόλτα στο μολ, το οποίο είναι τεράστιο, δηλαδή αν έρθετε κορίτσια και αγόρια πρέπει να οπλιστείτε με κουράγιο και υπομονή. Έχει επίσης πάρα πολλά μαγαζιά για να φας, πράγμα που δεν υπολόγισα σωστά όταν έτρωγα τα Max. Και έχουμε κάτι τώρα λίγο στο Starbucks να πάρουμε ενέργεια και στη συνέχεια θα δείξει. Τελευταία μέρα ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τα πράγματά μας και να πάμε στο αεροδρόμιο και έχω εδώ την Αθηνά, η οποία γράφει ένα γράμμα στην Αντωνία από χαιρετιστήριο. Και έξω έχει ψηλό ήλιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είναι καλό, γιατί δεν θα φοβόμαι στο αεροπλάνο. Ακριβώς. Δεν θυμώνω που έβρεχε όλες τις μέρες και τώρα έχει ήλιο. Όχι. Η Αντωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δουλειά. Την αποχαιρετήσαμε χθες το βράδυ, αλλά δεν σας το δείξαμε. Δεν ξέρω γιατί. Ούτε εκείνη μας έχει αποχαιρετήσει το vlog της. Απλά θα ξυπνήσει μία μέρα και θα πει: α, δεν είναι εδώ κανείς. Το σπίτι είναι άδειο. Τέλος πάντων, πολύ ωραία ήταν. Έχω μία θλίψη που φεύγουμε, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα μου έχει λείψει λίγο ο Χωσέ. Αν δεν μου έλειπε ο Χωσέ, θα καθόμασταν άλλες 10 μέρες εδώ. Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια, λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάτι, γιατί άμα κλείσει αυτή η πόρτα τελειώνουν όλα. Περίμενε, θα σκεφτώ. Μια γυναίκα φεύγει. Δεν πιστεύω ότι πάμε πίσω στην Ελλάδα με τη ζέστη. Μια σωστή κυρία. Παίρνουμε ουμπεράκι να πάμε στο αεροδρόμιο. Έχει δροσίτσα, χαρά τις τελευταίες στιγμές δροσιά. Επειδή είναι πολύ καλή η τιμή του για δύο άτομα, θα μας βγει περίπου στα 18 ευρώ. Εδώ είμαστε εμείς. Πάρτο. Πάρτο. Εδώ που δείχνει. Τι συμβαίνει εδώ? Μπουτερέλα συμβαίνει. Πήραμε 2-3 πραγματάκια από το αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ Fresh Biram. Καθόμαστε εδώ. Το boarding αρχίζει σε μία ώρα και...
Είμαστε τώρα στο αεροπλάνο. Έχουμε επιβιβαστεί επιτυχώς και ετοιμαζόμαστε για μια υπέροχη πτήση πίσω στην Αθήνα. Εγώ γιατί δεν κάθομαι ποτέ στο παράθυρο? Γιατί εγώ φοβάμαι, όχι εσύ. Άρα εγώ πρέπει να υποφέρω μόνιμα στις πτήσεις. Ζωγραφίζουμε.